Διάβασα στην εφημερίδα για έναν Άραβα ο οποίος έχει 8 γυναίκες. Λογικά βέβαια θα έχει και 8 πεθερές. Εντάξει, αυτό είναι το μειονέκτημα. Αλλά εκεί που επιτρέπεται η πολυγαμία είναι μια χαρά τα πράγματα. Το περίεργο όμως δεν είναι αυτό. Το περίεργο είναι ότι είχε εξωσυζυγική σχέση αυτός ο Άραβας. Δηλαδή, τι ενέργεια έχει αυτός ο άνθρωπος. Και τον πιάσα στα πράσαλη μια μέρα. Τι θα τους είπε δηλαδή. Τον πιάσα στα... συγγνώμη, αγάπης μου, το έκανα, αλλά σκεφτόμουν εσάς. Δεν δηλαδή. Ή ας πούμε, ναι, αγάπης μου, το έκανα, αλλά έχω σοβαρό σκοπό για την κοπέλα. Θα την παντρευτώ κι αυτή. Το να έχεις 8 συζύγους έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί έχεις έναν άλλο αέρα, ας πούμε, όταν θες να γκρινιάζεις. Γυρνάς στο σπίτι, λες, Αϊσέ, τι έφτιαξες, τίποτα. Φατμέ, τίποτα. Ανεπρόκοπες είστε και 8. Καλά μου λέγει η μάνα μου να μην σας παντρευτώ. Λύνεις όμως κάποια άλλα προβλήματα, έτσι. Γυρνάς στο σπίτι έτσι με ωρεξούλες, αυτά λες, Αϊσέ, γδύσου κελά. Δεν παράγει, θα πάνω κέφαλο. Δεν πειράζει, καλά. Να περάσει η επόμενη, παρακαλώ.